Πολύ, πολύ καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν υπήρξαν προβλήματα σε επίπεδο Ηρακλείου που γνωρίζετε. Ομαλά εξελίχθηκε η διαδικασία και ολοκληρώθηκε και κερδίθηκε και το στοίχημα της συμμετοχής σύμφωνα με στελέχη του κόμματος. Ναι, πράγματι δεν υπήρξαν προβλήματα, τουλάχιστον σοβαρά προβλήματα. Υπήρχαν κάποια προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα, ξεπεράστηκαν γρήγορα. Όλα κύλησαν ομαλά και αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο. Οφείλεται κατά κύριο λόγο σε όλους αυτούς που συμμετείχαν και εμπλάκηκαν στην εσωκομματική διαδικασία, είτε αυτά ήταν άτομα που απάντησαν τις εφορευτικές επιτροπές, οι οποίοι ήταν όλοι εθελοντές, είτε στελέχη του κινήματος αλλαγής της Νομαρχιακής Επιτροπής, που ήταν υπεύθυνοι στα εκλογικά κέντρα. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω καταρχήν όλους αυτούς. Το ότι διέθεσαν δύο Κυριακές για να κάνουμε εσωκομματικές διαδικασίες με τον καλύτερο τρόπο. Μάλιστα. Η νίκη του Νίκου Ανδρουλάκη τι σηματοδοτεί για την επόμενη μέρα? Πλέον, κύριε Ζαχαριουδάκη, μιλάμε συγκεκριμένα. Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος Κινάλ Πασόκ. Καταρχήν να συγχαρούμε τον Νίκο τον Ανδρουλάκη για την πολύ μεγάλη του επιτυχία και για την εκλογή του σαν πρόεδρος του κινήματος αλλαγής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε μια ξεκάθαρη και ισχυρή εντολή. Μια εντολή να δώσει μάχες για την παράταξη, να μεγαλώσει την παράταξη και να ξεφύγει από ένα ρόλο ενός τρίτου κόμματος που οι πολιτικοί του, τουλάχιστον αντίπαλοι, το έβλεπαν ως ένα συμπλήρωμα μιας κυβερνητικής συνεργασίας. Πρέπει να προχωρήσουμε με ενότητα, με αυτόνομο πολιτικό πλαίσιο, έτσι ώστε να ξαναγίνουμε πρωταγωνιστές της παράταξης. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωρίζει και είναι ένας ευφυής πολιτικός. Έχει αντιληφθεί ποιο είναι το μήνυμα, το πραγματικό μήνυμα των εκλογών, το οποίο είναι η πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Και οφείλουμε αυτή τη φορά και ο Πρόεδρος, αλλά και όλα τα στελέχη του κινήματος αλλαγής, να κεφαλοποιήσουμε την προσέλευση αυτή του κόσμου. Διότι ο κόσμος στην πραγματικότητα σηκώθηκε από τον καναπέ του. Ήρθαν 270.000 την πρώτη Κυριακή και 210.000. Νούμερα τα οποία είναι απροσδόκητα υψηλά για μια εσωκομματική εκλογή Προέδρου και μας είπαν ότι δεν μας εκφράζει ούτε η Νέα Δημοκρατία με την κυβερνητική της πολιτική, αλλά ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ με την μη υπεύθυνη αντιπολίτευση. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος στην επόμενη μέρα για το ΠΑΣΟΚ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία. Πού πρέπει να επικεντρωθεί, κατά τη γνώμη σας, πολιτικά ο νέος Πρόεδρος? Όταν διεκδικείς να έχεις μία φορεία, όλοι οι άλλοι είναι αντίπαλοι σου. Εσύ πρέπει να παρουσιάσεις το δικό σου πολιτικό πλαίσιο, τις δικές σου απόψεις, οι οποίες πρέπει να είναι ξεκάθαρες, να επανασυνδεθείς με την κοινωνία και να προχωρήσεις μπροστά. Μάλιστα. Άρα όλοι οι άλλοι είναι αντίπαλοι σου. Προσωπικά είχατε επαφή με τον νέο πρόεδρο, προλάβατε, έχετε μιλήσει, έχετε επικοινωνήσει, θα επικοινωνήσετε? Όχι, δεν έχω μιλήσει. Θα επιδιώξω να επικοινωνήσω. Είχα επαφή όμως με τα στελέχη του εδώ στο Ηράκλειο και όλο αυτό το διάστημα, να σας πω, επειδή συνεργαζόμασταν σε επίπεδο Νομαρχιακής Επιτροπής για να κάνουμε τις εκλογές, είχαμε μια εξαίρετη συνεργασία. Και θα ήθελα και αυτούς να τους ευχαριστήσω που μπορέσαμε όλοι μαζί να κάνουμε εσωκομματικές διαδικασίες. Πάντως, από ό,τι αποδεικνύεται, ο μηχανισμός του κυρίου Ανδρουλάκη δούλεψε όλο αυτό το διάστημα. Από ό,τι αποδεικνύεται με βάση τα νούμερα, άριστα, και πέτυχε το στόχο του κύριος Ανδρουλάκης και στις δηλώσεις του έστειλε μήνυμα ενότητας. Έκανε την περιοδία του, διατύπωσε τις θέσεις του. Για την Κρήτη, τι σημαίνει αυτή η νίκη, με δεδομένο ότι είναι και κατάγεται από το Ηράκλειο ο κύριος Ανδρουλάκης? Να σας πω κάτι. Δεν αρκεί απλά ένας μηχανισμός, είτε αυτός είναι προσωπικός, είτε αυτός είναι κομματικός, για να εκλέξει ένα πρόεδρο. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να. Ο άνθρωπος ο οποίος διεκδικεί την Προεδρία να αντιληφθεί τι είναι αυτό το οποίο ζητάει ο κόσμος. Ο κόσμος ζητούσε μια ανανέωση. Ανανέωση όχι κατά βάση ηλικιακή, αλλά μια ανανέωση σε ιδέες. Ήθελε φρέσκες ιδέες. Αυτό ήταν που αντιλήφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και σε μια κούρσα εσωκομματικής αντιπαράθεσης μέσα σε πολλά εισαγωγικά κράτησε μια υπεύθυνη στάση, ένα συνετό λόγο, χωρίς εντάσεις, προέβαλε την ενότητα, προέβαλε την πολιτική παρακαταθήκη της γεννηματά και έτσι κατέγραψε την ισχυρή αυτή εντολή. Βέβαια να πω ότι και οι 6 υποψήφοι που ξεκίνησαν
να διεκδικούν το χρήσμα του νέου Προέδρου. Ήταν όλοι τους εξαίρετοι. Δεν είχαμε παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις κάποιες αντιπαραθέσεις σε προσωπικό επίπεδο. Κατά βάση ήρθαν σε ένα δημόσιο διάλογο και προσπάθησε ο καθένας από τη μεριά του και από τη δική του οπτική να παρουσιάσει τις θέσεις του, μάλιστα, τα προγράμματά του, το πώς η παράταξη θα γίνει μεγαλύτερη. Μάλιστα. Κύριε Ζαχαριουδάκη, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε, το μόνο σίγουρο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.